Με μεθοδικότητα, σοβαρότητα, υπεύθυνη διαχείριση και διαφάνεια προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020, έχοντας θέσει στο επίκεντρο τις ανάγκες της κοινωνίας, την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας. Συνεχίζουμε δυνατά και με αισιοδοξία για να φέρουμε εις πέρας το δύσκολο έργο που έχουμε σε αγαστή συνεργασία μαζί με τους φορείς και τους εταίρους μας, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας στην δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που έγινε σήμερα στην Πάτρα. Για μας το ΕΣΠΑ, είπε, παραμένει κινητήριος δύναμη, ενώ ανέπτυξε στην συνέχεια τις 5 αναπτυξιακές προτεραιότητες και στόχους του προγράμματος. Το πρόγραμμά μας στηρίζεται πάνω σε 5 στρατηγικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εμπόριας προστιθέμενης αξίας. Ο δεύτερος στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος, μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον. Ο τρίτος στόχος είναι η ανάπτυξη, εξοπλισμός, συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών. Ο τέταρτος στόχος είναι ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, προώθηση κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων. Και ο πέμπτος στόχος είναι ανάπτυξη, εξυγχρονισμός, συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης. Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο Δημήτρης Ιακωβίδης, εκπροσωπώντας τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, ο οποίος και αναφέρθηκε στην πρόοδο του προγράμματος αλλά και στα αποτελέσματα που αναμένονται για την εθνική οικονομία. Ενώ από την πλευρά της, η Άλκης της Σταθοπούλου, Διευθύντρια της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος στην Περιφέρεια, αναφέρθηκε στην πρόσφατη εικόνα υλοποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στον ΟΠΣ μέχρι και σήμερα, που υποδηλώνει συνολικά μια αρκετά ικανοποιητική πορεία ενεργοποίησης και υλοποίησης του προγράμματος. Για να μπορούμε να έχουμε όλοι πολιτικές ή να συγκλίνουν τα προγράμματά μας. Εκτελούμε το πρόγραμμα ΤΕΒΑ και εκτελούμε ένα σοβαρό πρόγραμμα προληπτικής υγείας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από πόρους της περιφέρειας. Είναι ένα αυτοτελές πρόγραμμα μέσα από τους πόρους της περιφέρειας για να δείχνουμε και εμείς το μήνυμα, το πώς αντιλαμβανόμαστε την συνολική μας ευθύνη για να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο κοινωνικό φαινόμενο.